Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, έχουμε επιστρέψει εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο και πάμε με χαρά να συναντήσουμε βεβαίως τον κύριο Λεξάκη. Είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. Και βεβαίως θα έχουμε μια παραγωγική συζήτηση, καθώς και με την ιδιότητά του ως επικεφαλής επτανησιακής πρωτοβουλίας θα συζητήσουμε θέματα και προκλήσεις περιφέρειας. Εξάλλου, ο κύριος Αλεξάκης πριν μερικές μέρες είχε έρθει στη Λευκάδα, επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο Λευκάδας και τον κύριο Καλό και είχε και κάποιες δημόσεις αναφορικά βεβαίως με το κίνημα αλλαγής εν όψη της συνδιάσκεψης του κινήματος τον Μάρτη. Καλό απόγευμα, κύριε Αλεξάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνάκη, καθώς και στους ακροατές. Με χαρά, εσείς? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε, διότι η πρώτη φορά που είχαμε συζητήσει ήταν μόλις είχατε αναλάβει και τώρα έχετε διανύσει κάποια χιλιόμετρα και θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε για αυτήν, να μας πείτε λίγο για την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Τουρισμού που αποκτά για πρώτη φορά η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Νομίζω ότι εσείς τρέχετε την όλη διαδικασία. Θα ήθελα να μας δώσετε έτσι λίγο το σκεπτικό και πώς μπορεί να συνδράμει στην τουριστική ανάπτυξη των Ιωνίων και τη περιοχή μα συγκεκριμένα. Άρα, δική μου, να ξέρετε, κάθε φορά που βρίσκομαι στην εκπομπή σα. Σα ευχαριστώ. Πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, νομίζω γνωριστήκαμε και ραδιοφωνικά. Έτσι. Να ξέρω ότι ενίοτε όποτε βρίσκω ευκαιρία, σα ακολουθώ και διαδικτυακά. Σα ευχαριστώ είναι πολύ. Είναι αμοιβαία. Είναι εξαιρετικές εκπομπές σας και εξαιρετικό και το επίπεδο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας θυμάται, κύριε Λεξάκη. Θέλω λίγο το σχόλιο σας τώρα για αυτή την... Κοιτάξτε, η Γνωμοτική Επιτροπή Τουρισμού, σύμφωνα με μια δομή η οποία έτσι έγινε από κεντρικά, από την κεντρική πολιτική σκηνή και από την κυβέρνηση, ξεκινώντας από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνδυασμό μαζί με τον ΝΕΟΤ, τρίτο στη σειρά δημιουργήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Τουρισμού, στην οποία συμμετέχω και εγώ, η οποία είναι νεοσύστατη, έχει τρέξει μόνο μια φορά, η επόμενη δεύτερη συνεδρίαση και ουσιαστική θα είναι τις 27 Φεβρουαρίου και κατεβούντας προς τα κάτω, βρίσκοντας περιφέρειες, αντιπεριφέρειες τουρισμού, συμπεριέλαβε σε αυτή τη δομή λοιπόν η οποία δημιουργήθηκε η κυβέρνηση μαζί με τις περιφέρειες και τις ανάλογες επιτροπές νομοδοτικές, οι οποίες είναι επιτροπές γνωμοτικού χαρακτήρα, όπως το λέει και ο τίτλος της, είναι δηλαδή συμβουλευτικού χαρακτήρα, και τον οποίο απαρτίζουν φορείς τουριστικοί, όποιον μπορεί να σκεφτείτε, ΣΕΤΕ, είναι ξενοδοχεία επιμελητήρια, είναι πανεπιστήμια, είναι πράκτορες τουριστικοί, είναι το Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστήμιου του Ιόνιου του δικού μας. Και πάει λέγοντας, η οποία θα πέσει στην ουσία, θα κλειδώσει, θα κουμπώσει, θα δούμε τι πιο λαϊκά, σε αυτή τη δομή στην οποία έχουν σκεφτεί, ούτως ώστε να αρχίσει κάποια στιγμή ίσως να δουλεύει αυτό το πράγμα, το τουριστικό αυτό κομμάτι, σε ένα άλλο level, σε ένα άλλο επίπεδο. Θα δούμε, είναι μια καινούργια αρχική αυτή την επιτροπή. Προπάθηκε το όνομά μου σαν προεδρεύον. Φυσικά και το απερίχθηκα, είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει και είναι και το αντικείμενο απασχόλησης μου το επαγγελματικό. Θα δούμε τώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στάση της. Αυτή η δομή θα είναι επτανησιακή, δηλαδή θα αφορά τα επτάνησα στο σύνολό τους. Και επιμέρους σε κάθε νησί, σε κάθε επαγγελματικό, θα τρέξει και μια ανάλογη επιτροπή τοπική. Μάλιστα. Και αυτό που καταλαβαίνετε είναι μια ομπρέλα η οποία αν δέσει και μπορέσει να λειτουργήσει, μπορεί ίσως υπό προποθέσεις πάντα μιλάμε να φέρει κάποια αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Το οποίο και ελπίζουμε. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, καταγράφοντας από το 2013 την επικαιρότητα εδώ, σε αυτή την προσπάθεια να κατανοήσουμε ίσως πώς επικοινωνείται και το τουριστικό μας προϊόν. Δεν ξέρω βεβαίως αν ενστερνίζεται ότι πλέον και η εποχή έχει αλλάξει. Δηλαδή, κατά καιρούς και βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια. Βασικά, θέλω να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Εδώ συζητάμε στη Λευκάδα, για παράδειγμα, και ρωτάμε αν έχει υπάρξει μια τουριστική μελέτη. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρω αν κάθε νησί των Επτανήσεων έχει κάποια στατιστικά τα οποία μπορεί να τα επεξεργαστεί για να βελτιώσει και το τουριστικό προϊόν. Τι είπατε τώρα. Τι είπα τώρα. Τι κουβέντες είπατε τώρα. Τι μεγάλες κουβέντες. Ναι. Δηλαδή, είναι κουβέντες αυτό. Εγώ το λέω και με τους φίλους μου, τις παρέες μου. Δηλαδή, ήμουν να νιώσει και γέρασα. Δηλαδή, συζητήσεις που ακούω από μικρή ηλικία, όντας μέσα στο κομμάτι το
τουριστικό και τίποτα ακόμα δεν έχει γίνει. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα και νομίζω ότι, και ευελπιστώ μάλλον, να πω νομίζω, ευελπιστώ ότι ίσως δούμε κάποια σημάδια στο άμεσο μέλλον. Γιατί το λέω αυτό. Ένα, για να πάω απευθείας σε αυτό που μόλις είπατε και είναι, είδατε to the point που λένε και οι Άγγλοι. Σωστά. Ένα είναι παρατηρητήριο τουρισμού. Δεν υπάρχει. Ευελπιστούμε. Ξαναλέω, δεν λέω μεγάλες κουβέντες γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς και όχι πολιτικός με μεγάλο πι κεφαλαίο. Ναι. Αλλά για να μην γίνω λοιπόν πολιτικός με μεγάλο πι και λέω κουβέντες που δεν θα εφαρμοστούν, ευελπιστώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι δικό μου στίγμα, το παρατηρητήριο του τουρισμού. Παρατηρητήριο του τουρισμού τι σημαίνει? Καταγραφές, συλλογή, καταγραφή στοιχείων, ανάλυση των στοιχείων αυτών από ανθρώπους που το γνωρίζουν το αντικείμενο και ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό που παρεζήσει. Και δεύτερον είναι φορέα διαχείριση προορισμού. Κάτι το οποίο νομίζω όλοι λέτε ότι έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια ημερίδα βασικά να. Μάλιστα. Ξεκινήσω. Φορέα διαχείριση προορισμού. Τι είναι, μπορεί να γίνει αυτό που είπατε μόλις τώρα εσείς. Φορέα διαχείριση προορισμού, DMOs δηλαδή, στις χώρες τις αναπτυγμένες των κοινωνικών χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάμαι για να μην πω ψέματα, αν μιλήσαμε μέσω τη συγνότητά σα για την ημέρα που είχε γίνει στην Κερκυρά. DMOs δεν μιλήσαμε. Όχι, νομίζω. Δεν έχουμε μιλήσει. Ναι. Δεν έχουμε μιλήσει. Δεν έχουμε γίνει. Οπότε μπορείτε να μα πείτε. Πριν ένα μήνα περίπου, υπεγράφει ένα συμφωνικό συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, την EBRD, τη γνωστή. Μάλιστα. Η EBRD είναι η τράπεζα που στην ουσία. Στήριξε τις τράπεζες μέσα στην κρίση, την οικονομική κρίση. Και είναι μια τράπεζα η οποία έχει όλα και ένα κονδύλια για να βοηθάει κατά καιρού στη χώρα μας σε διάφορες μεγάλες επενδύσεις. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν η BRD βοηθάει και αυτή γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά μέσα από τη γνώση που είχε και τις συνεργασίες που είχαν διαχρονικά ανά την Ευρώπη. Και βρήκαμε ένα πρόγραμμα πιλωτικό το οποίο ξεκίνησε πέρσι η διατράπεζα, το οποίο έτρεξε στην Σαντορίνη και στην Ρόδο. Mm-hmm. Μέσα από το οποίο πρόγραμμα στέλνει στους κατατόπους νησιά εκείνο το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό το οποίο έχει τη γνωριμία, δηλαδή ειδικούς συνεργάτες της τράπεζας. Κάονται 5-6-7 μήνες κατά την περίοδο την τουριστική. Ναι. Καταγράφουν, αναλύουν και ετοιμάζουν το φάκελο ενός τέτοιου φορέα. Αφιλοκερδός και εντελώς δωρεάν. Αυτό για να υπάρχει πιλωτικά. Εμείς το μάθαμε λίγο εκ των υστέρων, καθότι εγώ πήγα στη συνεργασία αυτή με την πλειοψηφούσα παράταξη τον Οκτώβριο. Και γίνεται τώρα ένας αγώνας, μήπως και προλάβουμε να μπούμε στο πιλωτικό πρόγραμμα του 20. Mm-hmm. Αν δεν μπει η περιφέρεια μας στο 20, θα είναι σίγουρα στο 21. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν μπει και όποτε μπει στο πρόγραμμα αυτό το πιλωτικό, θα έρθουν οι ίδιοι, θα κάνουν την ανάλογη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει π.χ. μια εταιρεία στο 20 συνεργάτης έναντι φυσικά της ανάλογης αμοιβής, θα έρθουν αφιλοκερδός και θα ετοιμάσουν ένα φορέα διαχείρισης προορισμού για κάθε νησί της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Το οποίο νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν το έχουμε τόσο πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν δείτε Ισπανία, βέβαια, που το έχει. Μπορεί να μιλάμε και για 15 ετία, ας πούμε, σε αυτό το δίκτυο. Και θα μπορούσε να καλύψει και το κομμάτι το οποίο μόλις είπατε εσείς, το οποίο θα μπορούσε να κάνει και ένα παρατηρητήριο. Είναι σημαντικό. Είναι πρακτικό. Τι είναι ο φορέας διαχείρισης προορισμού? Είναι εκείνος ο φορέας, ο οποίος απαρτίζεται πάλι από άτομα εξειδικευμένα, επιστημονικά καταρτισμένα, στο κομμάτι του τουρισμού, τα οποία πλέον θα διαχειρίζονται το τουριστικό αυτό προϊόν, είτε μεμονωμένα για κάθε νησί χωριστά, είτε και ως περιφέρεια. Γιατί εκτός από το κάθε νησί των επενδύσεων, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τη Χρονιά, τα οποία είναι από μόνα τους ένας προορισμός, και τα Επτάνησα και έχει περιφέρεια βασικά, είμαστε και από μόνοι μας ως περιφέρεια ένας μεγάλος προορισμός. Σωστά. Αυτό λοιπόν το δέσιμο το κάνει ο φορέας, ο οποίος αναλαμβάνει να δουλέψει και να τρέξει αυτό το προϊόν, ο ίδιος ο φορέας και όχι ο κάθε
πολιτικά προϊστάμενος μετά από κάθε 4 χρόνια, ο οποίος αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπάρχει μια συνοχή, διότι πολλές φορές ξέρετε ότι στην Ελλάδα ζούμε, ξεκινάει κάτι μεγαλόπνο και στην πορεία όλο αυτό μένει σαν μια ιδέα ή μένει στη μέση. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η βούληση στο να ξεκινήσει κάτι και να τρέχει και για τα επόμενα χρόνια, ανεξάρτητα ποιος θα είναι στη διοίκηση της περιφέρειας. Μα αυτό ακριβώς είναι αυτό. Για μένα το μεγάλο είναι αυτό. Το μεγάλο είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε και ως κριτές ή ως θεατές από το πλάι και φαντάζομαι και εσείς, αλλά και εγώ και όλοι και αρκετοί συμπολίτες μας. Και βλέπουμε υπουργούς οι οποίοι έρχονται και παρέχονται και έρχεται ο επόμενος υπουργός, διαγράφει τι είχαν ο προηγούμενος και λέμε καλά, γιατί δεν μπορεί κάποια στιγμή στη χώρα μας να υπάρξει μια συνέχεια τουλάχιστον στα θετικά και τα σωστά που γίνονται. Κάτι νομίζω ανάλογο γίνεται και στο τουριστικό κομμάτι, είτε σε επίπεδο υπουργείων, αλλά και τοπικά, περιφερειακά ή δημοτικά. Αυτό λοιπόν έρχεται να κυρώσει αυτός ο φορέας όταν αυτός συσταθεί. Δηλαδή γίνεται ότι κατά πρώτον δεν θα απαρτίζεται μόνο από πολιτικά πρόσωπα, οπότε δεν θα υπάρχει ίσως αφαιρείς αυτή την πολιτική σκοπιμότητα, εισαγωγικά να το πω, του κάθε πολιτικού τέλος πάντων. Θα υπάρχουν και επιστημονικά καταρτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθούν αποκλειστικά με το αντικείμενο αυτό των σπουδών τους αλλά και της εμπειρίας τους. Και θα υπάρχει και η συνέχεια που μόλις είπατε. Δεν θα περιμένουμε να έρθει ο επόμενος να σβήσει ό,τι έχτιζε ο προηγούμενος, αν ήταν καλό. Έτσι, ούτε ο προηγούμενος, ας πούμε, να μην κάνει τίποτα, ίσως γιατί σκεπτόμενος ότι τελειώνει η περίοδος η δική του και δεν υπάρχει λόγος να το πάει παραπέρα. Άρα θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα έχει συνέχεια, αρχή και τέλος βασικά. Θα ξεκινήσει και όχι θα έχει τέλος, μόνο θα έχει αρχή και συνέχεια, να το πω έτσι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αν το ψάξετε και όλες σε χώρες ανεπτυγμένες, νομίζω ακριβώς υπό αυτό το μοντέλο δουλεύει. Είναι τα DMOs, αν δείτε, υπό αυτό την έννοια δουλεύουν. Ότι θα υπάρχει μια συνέχεια. Ναι. Και δευτερεύοντος, α πούμε, ότι είναι μονίμως up to date. Δηλαδή, δεν θα έρθει ένας πολιτικός, πώς το πω έτσι, ωραία και να μην προσβάλλω, ο οποίος δεν θα είναι update, αλλά σωστά. Θα έχει μείνει σε μια άλλη εποχή, τέλος πάντων, όταν το τουριστικό προϊόν έχει πλέον πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Θα υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που θα έχουν γνώση της σημερινής πραγματικότητας για να δώσουν την προστιθέμενη αξία που έχει ανάγκη, νομίζω. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο σκοπός. Έγινε αυτή η ημερίδα που κάναμε, την κάναμε γιατί στην ουσία ήταν η ημερίδα αυτή η οποία ήταν ο όρος της τράπεζας να γίνει η ημερίδα για να μπούμε στην συμφωνία αυτή. Η ημερίδα έγινε στην Κέρκυρα γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλού. Αν και εφόσον, που πιστεύω ότι είναι σε καλό σημείο, μάλιστα, όταν ξεκινήσει, θα πάρουν σειρά και τα υπόλοιπα νησιά. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε και περιγράφετε. Βέβαια, από την άλλη, εδώ συζητώντας, ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλοί φορείς και γίνεται λόγος για μία ανάγκη συνεργασίας. Και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Εσείς συναντήσατε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλό, πριν μερικές εβδομάδες εδώ. Βεβαίως, και επειδή είστε και σε ένα νευραλικό πόστο στην περιφέρεια, ξέρετε, το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης, το είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, είναι μέσα από το ΕΣΠΑ ουσιαστικά και μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία η κυρία Κράτσα στην πρώτη συνέντευξή της πριν μερικούς μήνες στην Λευκάδα περιέγραψε λίγο τον προβληματισμό της για αυτή τη λεγόμενη απορρόφηση. Από την άλλη, για να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα, πολλοί εδώ όταν συζητάμε λένε ότι δεν υπάρχει μια συνεργασία για να ακολουθηθεί μια ενιαία πολιτική ανάμεσα σχετικά και με το τουριστικό προϊόν. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε σε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν νιώθετε ότι η Λευκάδα είναι πίσω σχετικά με την Κέρκυρα, βεβαίως, ή τα άλλα νησιά του Ιωνίου, τα οποία έχουν και άλλη τουριστική βιομηχανία, ίσως πιο ανεπτυγμένη από τη δική μας. Όταν λέτε συνεργασία, εννοείται πρώτο και δεύτερο βαθμό του δικαστήριου. Και όχι μόνο, και παράδειγμα και με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, με τις ενώσεις ξενοδόχων. Δεν είναι μόνο η Λευκάδα το θέμα. Γενικότερα, ένα πρόβλημα στη σχέση πρώτου και δεύτερου βαθμού υπάρχει γενικότερα και σε όλη τη χώρα, μπορώ να σου πω, με τη μικρή εμπειρία που έχω και με ανθρώπους που μιλάω. Υπάρχει ένα πρόβλημα κινηματισμού. Το οποίο όντως έχετε δίκιο, είναι αναγκαίο αυτό. Δεν μπορεί να διαχωρίζει. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα που πήγε πάνω στο παρελθόν, η οποία κάπως πρέπει να καμφθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να ανταγωνίζεται ο Δήμος στην περιφέρεια ή η περιφέρεια το Δήμο. Σωστά. Βλέπουμε δημοτικές αρχές οι οποίες τρέχουν να προλάβουν την περιφέρεια ή η περιφέρεια τρέχει να προλάβει τους Δήμους. Και νομίζω είναι εμφανές αυτό και αυτό θα σταματήσει. Νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα, όπως το έλεγα και σε έναν φίλο αυτοδιοικητικό σήμερα το πρωί, στη μεγάλη εικόνα δεν θα είχα λόγο να συνεργαστώ εγώ με την πλειοψηφία που παράταξε αυτοδιοικητικά. Μάλιστα. Όντας από έναν χώρο εντός αδειοτήτων. Δεν το είδα έτσι, γιατί πιστεύω ότι στην αυτοδιοίκηση πρώτος και δεύτερος βαθμός, αλλά και γενικότερα οι παρατάξεις, πρέπει να έχουν ένα κοινό σκοπό. Το καλό του τόπου, των νησιών μας,
για το καλό των πολιτών. Άρα νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καμφθεί αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μιλάμε για τηλεφώνα μόνο, μιλάμε γενικά. Γενικότερα. Υπάρχει πρόβλημα πρώτη φορά. Ωραία. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες προσπάθειες να αλλάξει αυτό. Και στην Κέρκυρα έχουμε, δεν είναι μόνο στη Λευκάδα. Και στην Κέρκυρα υπάρχει πρόβλημα πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπάρχει. Δεν θα το κρύψω εγώ. Είναι δηλαδή, εμείς που ζούμε εδώ το βλέπουμε αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες και στο ΕΣΠΑ που είπατε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω αναλάβει και εγώ. Τον έλεγχο του ρεστινισμού του ΕΣΠΑ τον έχω στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάλι. Στη Λευκάδα μεγαλύτερο, αλλά και στην Κέρκυρα υπάρχει πρόβλημα. Ούτε αυτά τα ποσοστά που ρωτήσετε καλά. Ούτε εκεί θα είναι καλά. Έχουμε πρόβλημα γενικότερα στην περιφέρεια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Έχει ξεκινήσει μια συνεργασία αρχικά από το ΕΣΠΑ με την διαχειριστική. Νομίζω βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεκλειδώσουμε πράγματα και να βοηθηθεί η περιφέρειά μας ώστε να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Και έχει ξεκινήσει και μια διαφορετική συζήτηση σε αυτό που είπατε εσείς. Σε κάθε νησί, να δούμε πώς μπορεί να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Να καταλάβουμε όλοι ότι ο στόχος είναι κοινός και καταλάβουμε όλοι ότι και οι δύο βαθμοί χάνουν και οι δύο πλευρές χάνουν, αν δεν επιτευχθεί αυτός ο κοινός βαθμός. Και με τον Μπάμπη τον Γαλλό, με τον οποίο έχουμε και μια καλή σχέση γενικότερα πέρα από, από την πρώτη από την, και πριν τις εκλογές, νομίζω ότι αυτό ήταν η πρώτη κουβέντα και του έξεφασα και εγώ τη βούλησή μου ότι πραγματικά θα είμαι παρόν να βρούμε αυτό το σημείο σύγκλησης και πάμε δίπλα του και θα το στηρίξω και νομίζω ότι δεν έχει λόγο να μην το κάνω. Σωστά. Νομίζω ότι δεν, και αυτό δεν έχει λόγο. Απλά εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι οι πρώτοι μήνες γενικότερα μετά τις εκλογές. Είναι δύσκολο, εγώ δεν το περίμενα. Και εγώ έκανα παλιότερα την κριτική μου σε δημοτικές και κοινωνικές αρχές το πεντάμινο, το εξάμινο, το οχτάμινο. Τελικά, όντως, πραγματικά, ειδικά το πρώτο τετράμινο, το πεντάμινο, φεύγει. Χωρίς να το καταλάβεις. Μέχρι να κατανοήσεις τι πραγματικά υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι. Εγώ, για να καταλάβετε, έφαγα τρεις μήνες για να μπω σε γραφείο. Όσο και να σου πει το παράξενο εδώ. Τρεις μήνες έκανα να μπω σε γραφείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι το zoom είναι αυτό. Γενικότερα στην Ευρώπη έτσι λειτουργούν, γι' αυτό πάνε αποτελέσματα. Εγώ έχω σαν μοντέλο αυτοδιοικητικό την Κρήτη, γιατί τυχάνει να έχω μια καλή σχέση με τον Γιώργο Ναοτάκη και λόγω κόμματος, αλλά και γενικότερα τον γνωρίζω πολλά χρόνια και τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Νομίζω αυτά είναι σκόπελοι οι οποίοι ξεπεράστηκαν γρήγορα στην Κρήτη. Και γι' αυτό υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί λένε, γιατί η Κρήτη δεν είναι η Κρήτη, καλά, είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που είπατε εσείς, πρώτον, υπάρχει μια συνοχή, υπάρχει κοινό σχηματισμό, δεν υπάρχουν μεγάλες κόντρες. Και εκεί έχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν μεγάλες κόντρες. Υπάρχει το κοινό συμφέρον όλων, υπάρχει ομοιογένεια. Συστρατεύονται όλοι μαζί οι κριτικοί και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες γύρω από το στόχο. Δεν κοιτάζουν εκεί πέρα, δεν υπάρχουν ούτε κόμματα, ξέρετε. Δηλαδή και σε επίπεδο υπουργείων, μου είχε τύχει παλιότερα, θυμάμαι, καλές εποχές της κυβέρνησης του 10 ναι. Και το 11. Εγώ θυμόμουν ότι έρχονταν στρατιές συνταγμένοι από όλες τις παρατάξεις για να διεκδικήσουν συγκεκριμένα θέματα για την Κρήτη. Πέρα κομμάτων, όλοι μαζί. Καταλαβαίνω τι θέλετε. Άρα υπάρχει συστράτευση. Δουλεύουν πολύ καλά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουν ανθρώπους ήδη στην Ευρώπη οι οποίοι ετοιμάζουν και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα από την Κρήτη και νομίζω ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και εδώ πέρα. Γιατί τα επιτάνιστα νομίζω ότι μπορούν να απορροφήσουν περισσότερα πράγματα από ό,τι έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και όπως έχω πει πολλές φορές, νομίζω ότι στην παρούσα φάση, αν και εγώ έχω ένα άλλο χώρο κομματικό. Σωστά. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω αυτό που νομίζω, είναι ότι στην ουσία η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Δήμος της Κέρκυρας, ο Δήμος και η λόγω της Μερόπης Συνδρέου, αλλά και η περιφέρεια λόγω της Ρόδης Κράτα, έχουν ένα πλεονέκτημα ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη σχέση με Ευρώπη, αλλά και τη σημερινή κάθε της κυβέρνησης. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να πατήσει, ας πούμε, και να έρθουν πράγματα τα οποία ίσως να μην ακούγονται τόσο εύκολα. Μάλιστα. Μακάρι να γίνει αυτό. Μου λένε εδώ τώρα πάντως οι ακροατές νιώθουν παρελθοντικά, έχουν νιώσει και τη Λευκάδα φτωχό συγγενή σε όλο αυτό. Παρόλο που το νησί μας, μου γράφει εδώ Μάκης, είναι προνομιούχος σχετικά με την πρόσβαση. Και η κυρία Κράτσα βεβαίως έχει οραματιστεί το νέο ρόλο της Λευκάδας. Έναν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς όπως είπαμε, είμαστε και ένας συνδετικός κρίκος λόγω της ιδιαιτερότητας της πρόσβασης εδώ στη Λευκάδα. Εγώ να σου πω κάτι, νομίζω ότι αν και ο κυραίος, οφείλω να πω ότι πραγματικά προηγούμενες και καταλαβαίνω απόλυτα τις φωνές διαχρονικά των άλλων νησιών. Είναι, ξέρετε τι γίνεται,
πρέπει να φανεί η συνοχή για μένα τη. Θα σου λέω και προεκλογικέ εκπομπέ, νομίζω. Ότι για μένα η συνοχή των επενδύσεων είναι πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη όλων. Γιατί σε αυτό που σα είπα πριν, ότι έχουμε το κάθε νησί ένα προορισμό, αλλά και η περιφέρεια μα, τα Επτάνησα, είναι ένα μεγαλύτερο προορισμό μεγαλύτερο ενδιαφέροντο. Και εκεί για μένα είναι το κλειδί και το σημείο το σημαντικό. Άρα αυτό σημαίνει πώς μπορεί να διεθεί συνοχή. Για να διεθεί συνοχή θα πρέπει η Κέρκυρα, η οποία ήταν αυτό το νησί το οποίο εκ των πραγμάτων, γιατί συνήθως έτσι γίνεται νομοτελειακά, ήταν το νησί το οποίο ήταν πάντα η έδρα, δημιούργησε αυτό το θέμα, του να νιώθει τα πρώτα νησιά διαρκώς δειγμένα. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Λόγω και διαφορετικού μεγέθους, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι στόχος είναι και εδώ πέρα να πραγματικά να υπάρχει μια ισονομία, αυτό οφείλει να γίνει, για να υπάρχει και η συνοχή, η οποία για μένα είναι αναγκαία, αν κάποια στιγμή μπορέσουμε και φτάσουμε στην Ευρώπη, να μιλήσουμε και σαν περιφέρεια για την περιβόητη νησιωτική πολιτική. Νησιωτική πολιτική της οποίας η Ευρώπη εδώ και δεκάδες χρόνια έχει πολλά να δώσει και δίνει σε νησιωτικά συμπλέγματα στην Ευρώπη. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει την περιβόητη νησιωτική πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι αν διατηρηθεί αυτή η συνοχή, η οποία είναι αναγκαία, νομίζω ότι μετά και από εκεί έχουμε πολλά να εισπράξουμε. Άρα νομίζω χρέος όλων αυτών ημών λοιπόν, που ασχολούμαστε και είμαστε σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, το είπα και νομίζω στο προηγούμενο, όχι το πρώτο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι να διασφαλίσουμε αυτή τη συνοχή. Και αυτή τη συνοχή διασφαλίζει μέσα από τις πολιτικές που ασκείς, αλλά και τα βήματα γραφής και τον τρόπο σκέψης που έχουμε, αλλά και στην πράξη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει όμως να καλέψουμε και γι' αυτό. Κύριε Αλεξάκη, πάντα ευπρόσδεκτη εδώ η παρουσία σας και θέλουμε έτσι να ανοίγουμε και πιο συχνά κύκλους συζήτησης. Είναι χαρά μου, όποτε θέλετε, το ξαναλέω. Βεβαίως. Είναι χαρά μου και κάποια στιγμή, αν περάσω πέρα, να έρθω και να περάσω από κοντά. Εννοείται. Και η επόμενη συζήτηση θα έχει και λίγο μενού κινήματος αλλαγής. Η επόμενη συζήτηση θα κάνουμε. Έτσι, λίγο τώρα με αφορμή. Η αλλαγή είναι η επόμενη. Έχουμε 15 του μήνα, έχουμε τη συνδιάσκεψη στην Αθήνα. Μάλιστα. Και μετά τη συνδιάσκεψη σίγουρα ακολουθήσουν και σοκομματικές διαδικασίες. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Ωραία, ωραία. Βεβαίως. Με χαρά. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ στην πανέμορφη Κέρκυρα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Να είστε καλά πάντα και συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε τόσο καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλό σας βράδυ, κύριε Αλεξάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν,